Φωτιές έχει ανάψει στην Ισπανία ρεπορτάζ της El País. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρωθυπουργός της χώρας λάμβανε εδώ και 11 χρόνια το ποσό των 25.000 ευρώ ετησίως. Το σκάνδαλο των μαύρων χρηματοδοτήσεων επιφέρει κέριο πλήγμα στον 57χρονο Μαριάνο Ραχόι, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την βαθιά ύφεση και την υψηλή ανεργία. Βέβαια, η εκπρόσωπος του Λαϊκού Συντηρητικού Κόμματος προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες περί διαφθοράς. Το κόμμα μας αρνείται κατηγορηματικά πως έχει σχέση με τα δίθεν έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί. Αρνούμαστε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον Πρωθυπουργό και πρέπει να σας πω ότι δεν ανησυχεί για αυτή την ιστορία. Η αντιπολίτευση δεν πειθέται και ο αρχηγός της προσπαθεί να βάλει στο κάδρο των ευθυνών και τον Μαριάνο Ραχόι. Έχω πολλές ερωτήσεις για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Θέλω όμως να τις θέσω στον ίδιο. Οι πληροφορίες τον αφορούν άμεσα και του ζητώ να απαντήσει σε δύο πολύ απλά ερωτήματα. Μήπως λάμβανε και αυτός μισθό, ναι ή όχι? Αν τελικά έπαιρνε μισθό, πώς δικαιολογούσε αυτά τα χρήματα? Μήπως ήταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Ποια αξιοπιστία αυτής της κυρίας που μιλάει εκ μέρους του Πρωθυπουργού? Εκείνη προσπαθούσε να σταματήσει την έρευνα τα τελευταία 3 χρόνια. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Λουίς Μπαρθένας, πρώην ταμείας του Λαϊκού Κόμματος. Ο Μπαρθένας παραιτήθηκε από την θέση του το 2009, αλλά φέρεται να διατηρεί λογαριασμούς ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελβετία.